Στο αρχείο τέθηκε η δικογραφία που εκρεμούσε από το 2019 με ελεγχόμενους τρεις ροδίτες για τα αδικήματα του βιασμού, της αθέμηδης αποτύπωσης σε υλικό φορέα μη δημόσιας πράξης και της παράνομης βίας με φερόμενη ως θύμα την Ελένη Τοπαλούδη που δολοφονήθηκε στη Ρόδο. Η δικογραφία σέφανα με τις πληροφορίες της εφημερίδα Δημοκρατική εμπλουτίστηκε και με έκθεση τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών μετά τον έλεγχο πέντε κινητών τηλεφώνων, εκ των οποίων τα τρία ήταν εκτός λειτουργίας και βρέθηκαν και κατασχέθηκαν από αστυνομικού που διενήργησαν παρουσία πτεσματοδίκη στο σπιτι ενος ενό 19χρονου στα Μάσαρη, υπόπτου με δύο φίλους του και συγκεκριμένα έναν 22χρονο και έναν 23χρονο. Από τον έλεγχο δεν φέρεται να προέκυψε τίποτα το μεμτό. Η μητέρα τη Ελένη το παλούδι από το Δηδημότυχο κατήγγειλε μεταξύ άλλων ότι οι φίλε τη Ελένη που τη είχαν τηλεφωνήσει για να τη λυπηθούν την ενημέρωσαν για το βιασμό και την παράνομη μαγνητοσκόπησή τη από τρει άνδρε το Νοέμβριο του 2017. Εξειδίκευσε στην πορεία ότι η 24χρονη φίλη τη ήταν εκείνη που την ενημέρωσε πρώτη ότι η Ελένη είχε πέσει θύμα βιασμού το Νοέμβριο του 2017 και τη έδωσε τα ονόματα των δύο. Την είχε ενημερώσει επίση ότι η Ελένη είχε μιλήσει με τη μητέρα ενό εκ των τριών και ότι την εκβίαζαν με βίντεο. Η 24χρονη ως μάρτυρας είχε αναφερθεί στο περιστατικό και είχε επισημάνει ότι η δολοφονηθήσα φοβόταν τρία άτομα που εμπλέκονταν σε μια υπόθεση βιασμού ει βάρος της. Είχε τονίσει μάλιστα ότι δεν είχε κάνει μήνυση διότι όπως της έλεγε φοβόταν ότι θα της κάνουν κακό. Σε άλλο στάδιο της έρευνας, φέρεται να κατέθεσε ότι μία φορά η Ελένη Τοπελούδη της είχε αναφέρει ότι κάποια στιγμή ενώ διασκέδαζε στη μεσονική πόλη είχε γνωρίσει κάποια άτομα που τη μετέφεραν στο σπίτι της, είχε καταναλώσει αλκοόλ και πίστευε ότι την είχαν βιντεοσκοπήσει ενώ είχαν συνευρεθεί ερωτικά, χωρίς να μιλήσει για βιασμό. Ανάλογες είναι και οι καταθέσεις ακόμη δύο φίλων της. Σύμφωνα με το demokratiki.gr οι καταγγελόμενοι, συνοδευόμενοι από τον συνήγορό τους, αρνήθηκαν κατηγορηματικά τα όσα τους αποδίδονταν με την υπόθεση να μπαίνει τελικά στο αρχείο.